Συνηθισμένες για Βορειοελλαδίτη. Προς το παρόν. Ναι, τέλος πάντων. Για ποιο λόγο? Ναι, για ποιο λόγο? Υπάρχει άγνοια στον ευρύτερο κόσμο για το θέμα αυτό. Πείτε μου πόσοι ξέρουν την περιοχή της των Σκοπίων, τι ήτανε, πώς έγινε, πώς εξελίχθηκε. Σίγουρα, σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Συνάδελφος από τα Σκόπια. Ναι. Ναι. Αλλά θέλω να μου πείτε λίγο πώς στις συζητήσεις σας, ποιο είναι το μάλλον, τι σας λένε όταν με αυτά τα επιχειρήματα προσπαθείτε να τους πείσετε υπέρ της συμφωνίας. Τι σας λένε, ποια είναι? Όχι, προσέξτε. Ο απλός πολίτης θέλει να μάθει και δείχνει είναι καλοπροαίρετος. Οι άλλοι τώρα πολύ διάφοροι παράγοντες οι οποίοι χάνουν το ψωμί τους, να το πω απλά, αυτοί είναι κυρίως που δυσαρεστούνται. Δηλαδή, δυσαρεστείτε το ουράνιο τόξο, το βινοζήτο, καταλαβαίνει συνάδελφος. Να το καταλάβω, δεν έχουν δουλειά, αλλά δυσαρεστούνται και άλλοι. Πόσες μη βάζονται αυτά. Και μια συμφωνία για την οποία λένε ιστορική εκεί ότι είναι επιβλαβή σε μας, για μας, το λέει ο αντίστοιχος Φέτας, ο Ζέσοφ, ο ιστορικός, αφού είναι για αυτούς επιβλαβής, δεν μπορεί να είναι για μας επιβλαβής, για μας θα είναι επωφελής. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι η άγνοια γενικότερα που έχουμε για την περιοχή αυτή. Δεν γνωρίζουμε τους γειτόνους μας. Το ζήτημα της ονομασίας για αυτούς ήταν ζήτημα ταυτότητας. Γέτνο είμαι, είμαμε ο Βοντούσον Γκονόσιμο. Ο συνάδελφος ξέρει αφού είναι από εκεί. Λοιπόν, ήταν οδυνηρό αυτό που έγινε για αυτούς και ο λόγος για τον οποίο έχουμε παρέλαση επισήμων είναι ακριβώς διότι το χάπι το οποίο πρέπει να πιούνε είναι πικρό και πρέπει να χρυσωθεί. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Για αυτούς η ταυτότητα σίγουρα είναι το μείζον. Είναι μια διαδικασία, δεν πάμε να τους εξουδετερώσουμε, να αλλάξουμε ταυτότητα, από εκεί αλλά και πέρα πάμε να την οριοθετήσουμε. Βέβαια. Οριοθέτηση ταυτοτήτων είναι το σκοπικό. Ο συνάδελφος που ήταν εδώ νωρίτερα, ο Θανάσιος Έλλης, προβλέπει όμως ότι αντιστοίχως, αν προχωρήσει η διαδικασία, το ίδιο ενδεχομένως να ζήσουμε και εδώ. Δηλαδή, όταν το θέμα θα έρθει στο δικό μας το γήπεδο, θα έχουμε και εμείς παρέλαση ξένων αξιωματούχων που θα θελήσουν με τον ένα τον άλλο τρόπο να εκφράσουν τη στήριξή τους στη συμφωνία. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτοί έχουν το πρόβλημα. Εμείς δεν αλλάζουμε τίποτα. Για μας δεν αλλάζει τίποτα. Ούτε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αλλάζει. Ούτε αεροδρόμιο, ούτε τίποτα. Αυτοί πρέπει να αλλάξουν. Ξέρετε η Ακαδημία Επιστημών Ιμάνου πώς πρέπει να λέγεται τώρα? Να μην πω τη λέξη. Ξέρετε το Μακεδόνσκα Τελεβίζια θα λέγεται τώρα Τελεβίζια να σέβερνε Μακεδόνια? Ναι, κύριε καθηγητά, θίγονται όμως και το ξέρετε. Εμείς καλύτερα. Δεν αλλάζουμε τίποτα. Οι Βορειοελλαδίτες και εκεί οι Θεσσαλονικείς σε συζητήσεις μας θίγονται όταν ακούνε τον κύριο Ζάεφ, όταν ακούνε τον κύριο Δημητρόφ να λένε ότι είμαστε Μακεδόνες, θίγονται, τους πειράζει. Το ξέρετε. Ακριβώς τώρα προσέξτε. Και ο Ίων Δραγούμης θυγόταν όταν έβλεπε στην περιραίουσα ατμόσφαιρα οι τοπικοί χωρικοί να αυτοποκαλούνται Μακεδόνες. Και λέει στις επιστολές του, εντός εισαγωγικών το βάζει, η Ευρώπη κλαίει για το δράμα των δύστυχων Μακεδόνων. Ποιοι ήταν αυτοί οι δύστυχοι Μακεδόνες? Προφανώς ήταν σλαβόφωνοι, στους οποίους τότε η Βουλγαρία πήγε να διαμορφώσει βουλγαρική συνείδηση. Αλλά τότε επειδή είχαμε τη Βουλγαρία, όλο το Μακεδονικό ήταν ελληνοβουλγαρική διαπάλη. Με τους Βούλγαρους δεν πολεμήσαμε? Για τον Βούλγαρο είναι συμβατό το Βούλγαρος και Μακεδόν. Από τον σερβοβουλγαρικό ανταγωνισμό ξεπήδησε γενικότερα στην περιοχή αυτή η ανάγκη να αυτοπροσδιορίσουν η τοπική ταυτότητα Μακεδόν να εξελιχθεί ως εθνική. Δεν έχουμε τώρα βαφτίσια. Κύριε καθηγητά, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ένας τρόπος, γιατί η συζήτηση είναι ωραία, οριοθέτηση έγινε της περιοχής και δικαιούνται και αυτή ένα κομμάτι της αποκαλούμενης Μακεδονίας. Το ζήτημα είναι ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει... ωραία. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει έτσι μια δυσαρέσκεια από πολλούς Βορειοελλαδίτες για το ζήτημα αυτό. Για το λόγο ακριβώς που όταν ένας αξιωματούχος από την πλευρά των Σκοπίων, ενδεχομένως για εσωτερικούς λόγους, αυτοαποκαλείται Μακεδόνας, πειράζει τους Θεσσαλονικείς. Πώς να το κάνουν? Ναι, τους πειράζει. Αποκαλείται πάντα, έτσι αποκαλούνταν και έτσι θα αποκαλείται. Αλλά τώρα μπαίνει Μακεδόνος Σλάβος. Εμένα δεν μου στερεί το δικαίωμα να τους λέω Σλάβο Μακεδόνες. Ούτε μου στερεί το δικαίωμα να ονομάζουμε Μακεδόν. Θα φώναζα αν αυτό μου στερούσε το δικαίωμα. Εγώ Μακεδόν θα λέγομαι και αυτούς τους λέω Σλαβομακεδόνες. Ξέρετε εμείς οι ακαδημαϊκοί τι προβλήματα είχαμε? Όταν έστελνες ένα άρθρο σε ένα διεθνές περιοδικό και έβαζες το όνομα Σλαβομασεντόνιανς
σου το γυρίζαν πίσω, ότι αυτό είναι υποτιμητικό. Βάλε τον όρο Macedonians. Τώρα ο Σέλιν, μπορώ να δημοσιεύω άρθρα μετέ το όνομα Σλαβομακεδόνες. Εμείς ξέρουμε στο καβούκι μας τι γίνεται. Δεν ξέρουμε εξωτερικά πώς είναι τα πράγματα. Όσο το ζήτημα παρατείνεται, δεν αποβαίνει ο χρόνος υπερημών και παγιωνόταν το Μακεδονία μόνο. Έγινε μια συμφωνία η οποία υπερεύει και τις αισιόδοξες προβλέψεις. Και εγώ δεν πίστευα το έργα όμνες και το Σύνταγμα. Είδες με πόνο καρδιάς, πήρα τα συνέντευξη στο ΖΑΕΦ. Με πόνο ψυχής λέει πάω να αλλάξω αυτό. Ούτε ο ίδιος το έλεγε. Ας το δούμε και από τη σκοπιά των ανθρώπων αυτών. Αυτοί ακριβώς πρέπει να αλλάξουν πολλά. Αυτοί είναι σίγουροι ότι μεταξύ των δύο θα πάρουν τη δύσκολη απόφαση, γιατί όπως είπατε θα πάρουν τη δύσκολη απόφαση να αλλάξουν την ονομασία τους. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην ΕΠΟ. Όχι την ταυτότητα. Ταυτότητα οριοθετείτε. Η ταυτότητα δεν είναι κάτι που το αλλάζει κανείς σαν πουκάμισο. Δηλαδή, αν καταλήγαμε στην ονομασία Νέα Μακεδονία, θα τους λέγαμε Νοβομακεδόντσι και τη γλώσσα Νοβομακεδόνσκι. Άνω Μακεδονία, Γκόρνα Μακεδόνια, Γκόρνο Μακεδόντσι, Γκόρνο Μακεδόνσκι. Σέβερνα Μακεδόνια, τι Σέβερνο Μακεδόνσκι, Σέβερο Μακεδόνσκι. Δηλαδή, τι είναι η ταυτότητα, σαν το πουκάμισο που το αλλάζεις ανάλογα με το εξωτερικό κουστούμι. Αυτοί είναι Σλαβομακεδόνες για μας. Αυτοί είναι Σλάβοι. Ονομάζω τον, έχω τον όρο Μακεδόν. Μακεδόν και Σλάβου σας έχω πει συνυπάρχουν. Ας αφήστε με την αρχαιότητα. Στα νεότερα χρόνια οι όροι συνυπάρχουν. Και αυτό είναι το δύσπεπτο για μας. Σας ευχαριστώ πάρα το πολύ. Το δύσπεπτο για μας είναι αυτό. Ευχαριστώ δεν ξέρω πολύ. Αν έγινε κατανοητός, αλλά ο κόσμος θέλει διαφώτιση, ασφαλώς. Διότι υπάρχει άγνοια. Γι' αυτό κάνουμε και κάναμε και την εκπομπή και ασχολούμαστε αυτό, με το θέμα, ακριβώς, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πρέπει να ακούγονται αντίθετες απόψεις για να μπορεί ο κόσμος βεβαίως να διαμορφώνει. Εμείς δεν αλλάζουμε τίποτα. Μάλιστα. Δεν αλλάζουμε τίποτα. Θα δούμε στο τέλος, κύριε καθηγητά, πώς θα έρθει, θα προχωρήσει η διαδικασία και θα έρθει και εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Σαν για κάτι τελευταίο. Χιλιάδες κόσμου, συμπολίτες σου από τα Σκόπια ζουν στο εξωτερικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία, εδώ στην Ελλάδα. Αυτοί θα ψηφίσουν και